Ας δούμε λοιπόν έναν νεότερο καλοποιητή, νεότερο από τον Βάρναλη, παλιότερο βέβαια από μέναν, πρόσφατα πέθανε, προλίγων ετών, τον Ρίτσο. Ο Ρίτσος θα έλεγε κανείς ότι ήταν, ας το πούμε, στενότερα δικός από όσο ο Βάρναλης της αριστεράς του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έτσι δήλωνε και αυτός. Ήταν κομμουνιστής. Το πλήρωσε άλλωστε κιόλας και εξορίες πήγε και εδώ και εκεί. Μάλιστα ο Ρίτσος είναι και ένα ωραίο χαρακτηριστικό που τον συνδέει με την ανθολογία. Έλεγε και το έχει γράψει κιόλας και έλεγε και του πατέρα μου και φορά που έτυχα κι εγώ να είμαι μπροστά ότι όταν ήταν εξόριστος, μία ανθολογία είχαν καταφέρει να έχουν μία ανθολογία. Κανονικά απαγορευότανε. Και σε όλο το στρατό και σε όλα τα στρατόπεδα και σε όλες τις μονάδες και βεβαίως σε όλες τους εξορίστους. Αλλά είχαν μια ανθολογία, την οποία για να μην τη λένε ανθολογία, τη λέγανε πουτάνα. Τη λέγανε πουτάνα, διότι την έπαιρνε ο ένας, την έπαιρνε ο άλλος, την έπαιρνε ο άλλος, σαν τη γυναίκα, την πουτάνα, την έρμη. Και κάποτε κάποιος σε ένα σημείωμα παράγγειλε στους άλλους, στείλτε μας την πουτάνα. Το σημείωμα όμως πιάστηκε εκεί στην εξορία στο νησί που ήταν. Οπότε άρχισαν ανακρίσεις ποια είναι η πουτάνα. Πώς έχουν φέρει πουτάνα εκεί μέσα και πρόκειτο περί της ανθολογίας. Στον πρόλογο της ανθολογίας σπιτικής το γράφω, αν το αναφέρω πότε το είπε και τα λοιπά. Η ανθολογία λοιπόν ήταν η πουτάνα και για τους εξόριστους. Απαγορευμένη βεβαίως παντού. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το εξής, γιατί πρέπει να δίνουμε τα χαρακτηριστικά των πολιτικών αθλειοτήτων. Κάποτε, στην Αυγή, πριν από χρόνια 20, 30, ξέρω εγώ, ο Σωτηρίου, γνωστός τότε λόγιος, έγραψε άρθρο ολόκληρο και κατήγγειλε ότι υπάρχουν απαγορευμένα βιβλία από την ΑΣΔΑΝ, όπως λέγεται τότε, ΑΣΔΕΝ νομίζω λέγεται τώρα, σε όλες τις στρατιωτικές μονάδες και έβαζε λίστα των βιβλίων, πρώτη σελίδα της Αυγής. Και βέβαια μέσα στη λίστα ήταν και η Ανθολογία Αποστολίδη. Και αυτή απαγορευμένη. Και σε όλες τις στρατιωτικές μονάδες και βέβαια και σε νήσους εξορίας. Η οποία συνεχιζόταν και επί Καραμανλέα και άλλων. Την άλλη μέρα η Αυγή, επειδή ήταν θέμα χτυπητό, επανέλαβε το θέμα. Και ξανά δώσε τη λίστα. Αλλά είχε σβήσει από τη λίστα η Αυγή την Ανθολογία. Γιατί οι Αποστολίδες δεν είναι δικοί τους. Δεν είναι δικοί τους. Όποιος δεν είναι δικός τους πρέπει να είναι των αντιπάλων. Έτσι θέλουν. Φανατικοί και αυτοί. Σαν τους αντιπάλους τους. Έτσι. Φυσικά δεν έχει. Το γράφω κάπου επίσης και αυτό δεν το χάρισα. Ελπίζω να δούμε τι θα πούνε τώρα. Να δούμε πότε θα μου δείξουν μια δικιά τους εκπομπή. Έχουν και σταθμό. Που να έχουν Βάρναλη και Ρίτσο και αυτόν και εκείνον. Και να λένε τα δικά τους. Ξέρω τι θα λένε. Τα δικά τους φανατικά. Και να δούμε, θα αναφέρουν ότι ξέρεις και εκείνος, εγώ, δύο εκπομπές τώρα αφιερώνει στο Βάρναλη, στο Ρίτσο και σε άλλους ακόμα μετά. Και μέλλονται κι άλλες. Λοιπόν, να πούμε για το Ρίτσο. Ο Ρίτσος είναι ένας ποιητής που τον πρωτοεμφάνισε ο πατέρας μου. Υπήρχε ένα περιοδικό, το λεγόμενο περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαιδείας, γιατί η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία του Πυρσού βγήκε σαν παράρτημα, ας το πούμε, ενός περιοδικού με αυτή τη μορφή. Το περιοδικό αυτό είχε εβδομαδιαία τεύχη και είχε και μια στήλη αλληλογραφίας που υπέγραφε ο αρχισυντάκτης. Αρχισυντάκτης ήταν ο πατέρας μου. Εκεί διάφοροι νέοι που γράφανε στέλνανε συνεργασία, ποίηματα, διηγήματα, τόνα, τ' άλλο. Εκεί πρωτοεμφανίζεται ο Ρίτσος. Στέλνει κάποια ποίηματα τα οποία ο πατέρας μου τα βρίσκει καλά. Εκεί του τα πρωτοδημοσιεύει. Και είναι η πρώτη δημοσίευση του Ρίτσου, 1927. Και μάλιστα έγραφε το όνομά του Ρίτ, ενωτικό σος, Ρίτ σος, και μία φορά Ρίτ, ενωτικό σα, Ρίτσα. Τώρα τι εννοούσε και τι εννοώ κι εγώ που το αναφέρω, δεν βάριγες, ήταν καλός ποιητής ο Ρίτσος, να μην κάτσω να ασχοληθώ με αυτή την πλευρά του. Η οποία στα τελευταία πεζά του είναι ανοιχτά δοσμένη.
Βάριαστε, δεν μας ενδιαφέρει το πώς τη βρίσκει ο καθένας και το τι είναι. Μας ενδιαφέρει αν είναι καλός ποιητής, αν αξίζει ως άνθρωπος. Τ' άλλα, να βάριεσαι. Λοιπόν, Ρίτσος, λοιπόν, πρωτοεμφανίζεται στο περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαιδείας από τον πατέρα μου. Κατόπιν τον ανθολογεί και τον ανθολογεί πολύ. Ο Ρίτσος στην ανθολογία είναι 50 σελίδες. Μάλιστα, να μην ακούγεται. Έχει αυτό το δίλο, ένα απόσπασμα μικρό. Και εξυπονοεί τις δίκες. Και εξυπονοεί βεβαίως και τι δεν εξυπονοεί. Για να δείτε τι καλός είναι και επιγραμματικά ο Ρίτσος. Παρά που είναι πολυγράφος. Στη δίκη τον ρώτησαν, τον ξαναρώτησαν. Εκείνος ούτε λέξη. Τότε ο πρόεδρος χτύπησε το κουδούνι δυνατά, φώναξε. Οργίστηκε. Να γίνει ησυχία. Να μην ακούγεται η σιωπή του κατηγορουμένου. Προσέξτε τι λέει. Δεν υπάρχει φοβερότερα δυνατή φωνή από τη σιωπή ενός κατηγορουμένου που δεν μιλάει, γιατί ξέρει δεν πρόκειται να βρει δικαίωση. Και βέβαια δεν πρόκειται να καταδώσει. Προσέξτε τι λέει. Τι επιγραμματική κουβέντα, τι επιγραμματικός λόγος είναι. Όλο και όλο είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι στίχοι. Να γίνει, λέει, ησυχία στο ακροατήριο, να μην ακούγεται η σιωπή του κατηγορουμένου. Θα πνίξει δια τη σιωπή στη σιωπή. Είναι η συνωμοσία της σιωπής. Το αναφέρει και ο ίδιος ο Μάρξ στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Συνωμοσία της σιωπής. Για εκείνο που το ξέρουν όλοι. Και νομίζεις ότι με τη συνωμοσία της σιωπής θα το πνίξεις, θα το θάψεις. Δεν θάβεται. Θα θυμίσω ένα δημοτικό τραγούδι. Είναι εκείνο εκεί που λέει ότι κόκκινο αχύλι φίλησα και του βάψε τα χείλια. Και πήρα, λέει, το μαντίλι, λέει, και σκουπίσκανε το μαντίλι, αλλά βάφτηκε το μαντίλι. Και μετά, λέει, τόπνα το μαντίλι, λέει, στο ποτάμι και κοκκίνησε το ποτάμι. Και μετά το ποτάμι κύλησε και έφτασε στη θάλασσα, κοκκίνησε η θάλασσα όλη, λέει, και ο ουρανός ακέραιος. Ότι δηλαδή η αλήθεια και το αίμα δεν πνίγεται, δεν κρύβεται, ρε, θα βάψει όλο τον κόσμο αν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό πάλι λέει, η σιωπή είναι σιωπή. Η σιωπή είναι φωνή όταν είναι σιωπή μιας ορισμένης σημασίας. Και την πνίγουν με τη συνωμοσία της σιωπής και τη διαταγμένη σιωπή περί της σιωπής, περί του κατηγορουμένου, αλλά βέβαια, λοιπόν, αυτό δίνει μια ποιότητα ποιητική του Ρίτσου. Το λέω κιόλας διότι πολλοί δυστυχώς και καλλιεργημένοι άνθρωποι και ποιητές αλλά φανατικοί ισχυρίζονταν και ισχυρίζονται ακόμα ότι ο Ρίτσος δεν είναι καλός ποιητής. Μεταξύ άλλων το ισχυριζότανε και ένας νέος της γενιάς μου, ο Νίκος ο Φωκάς. Όχι και από τους κακούς, αλλά βέβαια το παιδί μεγάλωσε στο ψυχικό. Και εγώ τον άφησα να τα λέει αυτά, ότι ο Ρίτσος είναι κακός ποιητής, δεν έχει γράψει ποτέ του κανένα καλό ποίημα, και μετά του διάβασα ένα ποίημα που είχα διαβάσει σε μια προηγούμενη εκπομπή. Είναι τόσο καλό, εμένα μου αρέσει τόσο πολύ και είναι πάλι και για σήμερα επίκαιρο, που ας το ξαναδούμε. Αφού του το διάβασα, χωρίς να του πω ποιανού ποιητή είναι, γιατί ξέρω ότι δεν έχει διαβάσει Ρίτσο, τον ευρίζει, γιατί είναι, ας πούμε, αριστερός, είναι κομμουνιστής ο Ρίτσος. Και γι' αυτό δεν εννοεί να τον αναγνωρίσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος, ντροπή του βέβαια και του φίλου μου του Νίκου του Φωκά. Σου άρεσε, λέω, το ποίημα. Είναι, λέει, πολύ καλό. Ωραία, Ρίτσος είναι που είπες ότι δεν είναι καλός ποιητής. Είναι ο ίστατος ο βολός. Να τον ξαναδιαβάσουμε. Είναι ωραίο ποίημα. Δύσκολες ώρες. Δύσκολες στον τόπο μας. Και αυτός, ο περήφανος, γυμνός, ανυπεράσπιστος, ανήμπορος, αφέθηκε να τον βοηθήσουν. Εγγράψαν υποθήκες πάνω του. Πήραν δικαιώματα. Αξιώνουν, μιλάνε για λογαριασμό του, του ρυθμίζουν την ανάσα, το βήμα, τον ελεούν, τον τίνουν με άλλα ρούχα, ξέχυλα, χαλαρωμένα, τους φύγουν με ένα καραβόσκινο τη μέση. Εκείνος, μέσα στα ξένα ρούχα, ούτε μιλάει και ούτε πια χαμογελάει. Μη και φανεί που ανάμεσα στα δόντια του κρατάει, ως και την ώρα του ύπνου, σφιχτά, σφιχτά, σαν ίστατο ο βολό του, μόνο το ραβιός του, γυμνό, απαστράπτοντα και ανένδοτο,
το θάνατό του. Σκοτώσατε ρε. Ο βολός. Είναι το αρχαίο ελληνικό έθιμο, ότι όταν πεθαίνεις σου βάζει ένα οβολό για να το έχεις να πληρώσεις, λέει το χάρονα, θα σε βάλει στη βάρκα να σε περάσει τον Άδη. Λοιπόν, έχει τον οβολό για να πεθάνει μωρέ, να πεθάνει, αλλά δεν θα σκύψει. Αυτό λέει το ποίημα. Και αυτός δεν είναι καλός ποιητής. Μα αν έχει γράψει πολλά, αν μες στα πολλά υπάρχουν και ποίηματα που δεν αξίζουν, τι να γίνει. Ξέρετε δε γιατί είχε γράψει πολλά και έγραφε πολλά ο Ρίτσος. Να σου το πω εγώ γιατί τον ήξερα. Και τον αγαπούσα και μου αγαπούσε και μου έστελνε τα βιβλία του πάντα με αφιερώσεις. Και παρά που μια φορά τον στραπατσάρισα. Ο Ρίτσος έγραφε πολύ, έγραφε ακατάσχετα όλη την ημέρα γιατί δεν είχε τι να κάνει. Πού να πάει, τι να κάνει, δεν τον ένιωσα. Ήταν κλεισμένος και έγραφε. Και έτσι τα απαντά του είναι 11 τόμοι, πώς είναι τόσος ο καθένας. Βέβαια μέσα σε αυτά τα πολλά είναι και πολλά που δεν αξίζουν. Θα πω εγώ είναι φλίαρα. Είναι όμως και μερικά πάρα πολύ καλά. Είπα ότι μ' αγαπούσε, τον αγαπούσα, τον εκτιμούσα, μ' αγαπούσε, με εκτιμούσε. Μου έστειλε τα βιβλία με αφιερώσεις δικές του βέβαια. Και μια φορά εγώ θυμωμένος σε ένα του βιβλίο είχε κάποιο του τμήμα ολόκληρο του βιβλίου, κατά τμήματα έβαζε μια αφιέρωση. Και εκεί όπου φτάνω σε εκείνο το σημείο, σελίδα 100 τόσο, 200 τόσο, γιατί τόμοι είχαν 600 σελίδες ο καθένας. Λέει άσπρη σελίδα και έχει αφιέρωση τυπωμένη. Στο Γιώργο Σαββίδη, δηλαδή σε ποιον. Σε αυτόν ο οποίος από πρίκα, διότι πήρε την αδερφή του Νίν Λαμπράκη, πέθανε τώρα ο Σαββίδης, έγινε καθηγητής και μάλιστα υπέγραψε τη διαταγή της καθηγητοποιήσεώς του του διορισμού του, ο κύριος Παπαδόπουλος. Έτσι. Ενώ μας πουλάγε και αυτός τάχα αριστεροσύνη και προοδευτισμό, όπως πουλάει και όλο το συγκρότημα. Λοιπόν, ο γαμπρός λοιπόν του κυρίου Λαμπράκη είναι ο κύριος Γιώργος Σαββίδης. Και ο Ρίτσος τώρα, που να τον πάρει ο διάλος, είχε αφιέρωση ότι το επόμενο, ξέρω εγώ, το τάδε αυτό του, σύνθεσή του, ποιητική, θεατρική, είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Σαββίδη. Θυμωμένος εγώ, σκίζω το φίλο, του γράφω απάνω, όχι τέτοια μωρέ, μωρέ Γιάννη, και του το στέλνω στο σπίτι του. Λοιπόν ο Γιάννης με έπαιρνε τηλέφωνο ο Ρίτσος. Ρένο μου λέει, μη δίνεις σημασία, εμείς να κάνουμε τη μία τη δουλειά μας. Και μη δίνεις σημασία. Αυτό δίνει το Ρίτσο, πόσο ήταν αφανάτιστος και δίκαιος αυτός. Και τον δίνει και κάτι άλλο. Όταν ο πατέρας μου που τον είχε πρωτοανθολογήσει και σε παλιότερες εκδόσεις ανθολογίας συμπληρώνει την ανθολόγησή του και με πολλά άλλα, και γι' αυτό έχουμε φτάσει 50 σελίδες Ρίτσο να έχουμε, εγώ δεν συμφωνώ σε όλα, ορισμένα τα βρίσκω κάπως κατώτερα από άλλα, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, είναι ανάγκη να συμφωνώ και σε όλα με τον πατέρα μου. Δικό του ήταν το έργο της ανθολογίας. Είμαι και εγώ εκεί, όταν φωνάζει το Ρίτσο να του δείξει ποια καινούργια του ανθολόγησε και μπαίνουν στην συμπληρωμένη έκδοση τότε της ανθολογίας, την Πέμπτη ξέρω εγώ. Τώρα είμαστε στη 12η, 13η στην πραγματικότητα, γράφει 12η αλλά είναι 13η. Οπότε εγώ, αφού του λέει τα λόγια που θέλω να του πει ο πατέρας μου και ο Ρίτσος χαρούμενος και ξέρω εγώ, λέω, κύριε Ρίτσο, λέω, μια ερώτηση έχω να σας κάνω, εγώ είμαι νεότερος βέβαια. Κύριε Ρίτσο, λέω, πώς μπορείτε να γράφετε ποίηματα, λέω, σαν αυτό τον ύμνο στο Στάλιν που λέτε ότι ήλιε Στάλιν, λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ρένο, λέει ο πατέρας μου, που δεν ήταν ο άνθρωπος θα με κράταγε από την θαρετή γνώμη, να μην την πω, αλλά τέλος πάντων, προσβολή ήταν στον ξένο μας. Να του πω έτσι. Όχι κύριε Ηρακλή, λέει ο Ρίτσος. Αφήστε με μένα να απαντήσω στο Ρένο. Καλά κάνει και ρωτάει. Ρένο, εγώ γράφω ένα τέτοιο ποίημα σαν το Ήλιε Στάλιν και άλλα που έχει γράψει. Ένα τέτοιο κάθε 5 χρόνια για να μπορώ τα άλλα 5 χρόνια να γράφω τα ποίηματα εκείνα που σου αρέσουν και εσένα. Αυτός είναι ο Ρίτσος. Προσέξτε. Ούτε αυτός λοιπόν είναι όπως τον σερβίρουν οι μεν δικοί του ως ορθόδοξον της γραμμής ή οι αντίπαλοί τους, όμοιες τις αθλειότητες και όμοιοι εκείνοι των άλλων αθλειοτήτων όπως τον σερβίρουν και εκείνοι. Δεν είναι αυτό. Είναι ένας άξιος ποιητής και κατά τούτο δεν ανήκει στην πραγματικότητα σε καμιά γραμμή, σε καμιά παράταξη. Όποιος είναι άξιος δεν ανήκει σε χωριστικές παρτίδες. Αυτό πρέπει να το χωνέψετε όλοι εσείς που με ακούτε, να το χωνέψουν όλοι οι δάσκαλοι, να το χωνέψει όλη η παιδεία μας και να βασιστεί σε αυτό.
εκείνα που αξίζουν, τα ουσιαστικά, τα ποιοτικά, δεν ανήκουν σε παρτίδες, ούτε πολιτικές, ούτε ιδεολογικές, ούτε γενικώς σε φανατισμούς. Δεν ανήκουν, δεν τους ανήκουν αυτά. Τα άξια δεν ανήκουν σε παρτίδες. Και οι άξιοι δεν φανατίζονται. Λοιπόν, να δούμε του Ρίτσου. Καλά πείματα κατά το δυνατόν. Να διαβάσω τα πρότυπα. Ο Ρίτσος ήταν άνθρωπος διαβασμένος και είχε διαβάσει βεβαίως και πολλά αρχαιοελληνικά κείμενα. Τα ελληνικά του ήταν καλά και γερά. Τα γυμνασιακά του δηλαδή, δεν έβγαλε πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, να πάει στη φιλοσοφική σχολή, αλλά δεν έχει σημασία, διάβαζε. Και γι' αυτό και έγραψε και πάνω σε θέματα αρχαιοελληνικής μυθολογίας, από τραγωδίες, ετούτο, εκείνο, το άλλο. Βεβαίως, δίνοντας τις δικές του εκδοχές και κρίσεις. Λέει λοιπόν τα πρότυπα. Αυτό το ποίημα έτσι το λέει. «Ποτέ να μην ξεχάσουμε», είπε, «τα καλά διδάγματα εκείνα της τέχνης των Ελλήνων. Πάντοτε το ουράνιο δίπλα-δίπλα με το καθημερινό. Δίπλα στον άνθρωπο το ζώο και το πράγμα. Ένα βραχιόλι στο βραχίωνα της γυμνής θεάς, ένα άνθος πεσμένο στο δάπεδο. Θυμηθείτε τις ωραίες παραστάσεις στα πύληνά μας αγγεία, οι θεοί με τα πουλιά και με τα ζώα, μαζί και η λύρα, ένα σφυρί, ένα μήλο, το κυβόνι, η Τανάια. Α, και το πείμα εκείνο που ο Θεός, όταν τελειώνει τη δουλειά του, βγάζει τα φυσερά του από τη φωτιά, ο ύφεστος, μαζεύει ένα-ένα τα εργαλεία με σταργυρό σεντούκι του, μετά με ένα σφουγγάρι σκουπίζει το πρόσωπο, τα χέρια, το νευρόδι του λαιμό, το δασιστήθος, έτσι καθάριος και τακτικός, βγαίνει το βράδυ στηριγμένος στους ώμους των ολόχρυσων εφήβων, έργα των χεριών του, που έχουν και δύναμη και σκέψη και φωνή, βγαίνει στο δρόμο πιο μεγαλόπρεπος από όλους, ο χολός Θεός, ο Θεός εργάτης. Κοιτάξτε πως υπηρετεί ένας καλός ποιητής το ιδανικό του, Θεός εργάτης, διάλεξε τον ύφεστο. Έτσι, σιδεράς. Αυτόν τον Θεό διάλεξε από όλο το πάνθεο το αρχαιοελληνικό και τι ωραία που τον υμνεί και πόσο γνήσια αρχαιοελληνικά με τι ωραίο ποίημα που μένει μέσα στην παράδοση την αρχαιοελληνική, βέβαια προϋποθέτει και παιδεία το ποίημα, προϋποθέτει να έχεις διαβάσει, δεν φτάνει το ταλέντο να ξέρεις. Και τι λέει, αυτά που λέει είναι όλα ακριβέστατα, από αγάλματα είναι. Το βραχιόλι στο βραχείο να την γυμνείς θεάς, ένα άνθος πεσμένο στο δάπεδο, οι ωραίες παραστάσεις, τα πύληνα αγγεία, οι θεοί με τα πουλιά και με τα ζώα, στην αγγειογραφία, μαζί και η λύρα και ένα σφυρί, τι και το βρήκε, πράγματι υπάρχει, ένα μήλο, το κυβότιο, η Τανάλια. Βεβαίως δεν παρέλειψε να βάλει τα καθαρός εργατικά και το σφυρί. Το σφυροδρέπανο θέλει να εξπονοήσει, αλλά υπάρχει και το σφυρί, τι να κάνουμε, υπάρχει. Υπήρχε και από τότε. Α, και το ποίημα εκείνο, που η φωτιά έτσι, τα φυσερά, ένα-ένα τα εργαλεία και μετά πλένεται. Έτσι, δεν παραλείπει να πει και τη σωστή συμβουλή και θα πλένεστε, θα είστε καθαροί μετά. Είναι αγαθός ο άνθρωπος ο Ρίτσος της ζωής αυτής. Και θα ήθελα να πω, συμπληρώνοντας και για το Βάρναλι της προηγούμενης εκπομπής, ξέχασα να το πω, να το υπογραμμίσω μάλλον, μόνο ότι θα το πιάσατε, ότι είναι απλοί άνθρωποι που εν τέλει αν το καλοσκεφτείς, δεν υμνούν, δεν ξέρω κανένα ιδανικό. Αλλά την κοινή ζωή μου. Με η κοινή ζωή πώς ορίζεται πολιτικά. Η μικροαστική ζωή. Ή λέει η ζωή των κατωτέρων απλών στρωμάτων. Αυτήν τη ζωή υμνούν. Μα το ιδανικό τους απαιτεί να μην υμνούν τη μικροαστική ζωή, η οποία και η τάση ιδιοκτησίας έχει και τούτο και το χωραπάκι και το αμπελάκι και το τούτο και τ' άλλο. Δεν τον νοιάζει το Βάρναλι, δεν τον νοιάζει το Ρίτσο. Βλέπετε πως επιβεβαιώνεται αυτό που λέω. Ο καλός ποιητής, ο γνήσιος πνευματικός άνθρωπος, ο ευσυνείδητος άνθρωπος με ποιότητα,
δεν κάθεται να τοποθετείται σε μερίδες. Η τέχνη δεν εντάσσεται στην πολιτική. Και ας λένε, όταν εντάσσεται στην πολιτική, είναι κακή τέχνη. Δεν είναι τέχνη. Μιλάει όταν δεν εντάσσεται. Όταν μιλάει για εκείνα που είναι μέσα σε όλες τις καρδιές όλων. Αυτό πρέπει να είναι η βάση και για τα κριτήρια και τα αισθητήριά σας και για την παιδεία, οποιαδήποτε σωστή παιδεία. Ας δούμε ένα άλλο. Βέβαια, θα έλεγα, δεν πρέπει να παραλείπουμε ούτε εκείνα που τα θεωρούμε αρνητικά. Κοιτάξτε τι λέει. Πού στηρίζεται ο χολός Θεός, ο Θεός εργάτης? Βγαίνει στον δρόμο, λέει, το βράδυ στηριγμένος στους ώμους των ολόχρυσων. Είχε, δεν είχε, το έβγαλε και αυτό. Όπως είχε, δεν είχε, έβγαλε και το σφυρί. Εφήβων. Βεβαίως, πίσω από το εφήβων είναι όλη η αρχαιοελληνική αντίληψη του ομοφιλόφιλου έρωτα. Άλλο ήταν η ομοφιλοφιλία στους αρχαίους, άλλο είναι στους σύγχρονους καιρούς. Στους αρχαίους ήταν ο έρωτας προς τον νέο, όχι ο έρωτας προς τον ομόφιλο απλώς. Προς τον νέο. Άλλο πράγμα. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Εμείς είμαστε νοθεμένοι και από εβραϊκή ηθική και από τούτο και από εκείνο. Λοιπόν, είναι επίσης καλό ποίημα. Να δούμε ένα άλλο ποίημα. Έλληνες καραγωγής. Έχει και αυτό το ποίημα, αυτό το στοιχείο, αλλά είναι ωραίο ποίημα. Ο Ρίτσος κατάγεται από κάτω από τη Μονεβασιά. Και εκεί έχει και θάλασσα. Και οι εικόνες ίσως είναι και από εκεί. Έλληνες καραγωγής, δηλαδή που οδηγούν κάρα. Δηλαδή ό,τι πιο πρόστιχο θα έλεγες. Τώρα καραγωγέας σου λέει. Αυτός μιλάει σαν καραγωγέας, λέγανε παλιά. Δηλαδή βρίζει, σαν και εμένα. Αργά κατά το μεσημέρι, όταν πουλήσουν στο παζάρι τα προϊόντα τους, λαχανικά, σταφύλια, χλάδια, γυρίζουν με τα κάρα τους από τον παραθαλάσσιο δρόμο προς τα μικρά τους χτήματα, τα μακρινά κάθιδροι, αυτοί και τα λογά τους, με τα χαρτονομίσματα δεμένα στο μαντίλι τους και με τα κέρματα να κουδουνίζουν στις τσέπες τους, ανόητοι, τσακισμένοι, σχεδόν άγριοι, με το θυμό μιας άγνωστης αργοπορίας και αδικίας, με τα τσουλούφια των σκληρών μαλλιών τους, ολοσκόνη και ίδρωτα χτισμένα κάτω από το κασκέτο. Όμως, σαν στρίψουνε τη δημοσιά, σαν ανταμώσουν την πρώτη ερημική αμμουδιά, ξεζεύουν τα λογά τους, γδύνονται βιαστικά, πετούν τα ρούχα τους στις πέτρες και μπαίνουν στη θάλασσα να πλύνουν τα λογά τους. Και τότε, ουσκεμένοι, ολόγυμνοι και ολόχρυσοι, άνθρωποι κι άλογα, αστράφτουν μες στον ήλιο με μια υψηλή ευγένεια, εργατική και παντοδύναμη, σαν πως να βγήκαν μέσα από τους πανάρχαιους μύθους. Ο μικρότερος καραγωγέας, μόλις 18 χρονών, στύλβοντας όλος μες το μεσημέρι, γυμνός καβάλα στο λογό του, κάλπασε πέρα στη θάλασσα, ενώ ένα σύννεφο λευκό σημάδευε τον ίσκιο του μες στο γαλάζιο και στην ακρογιαλιά τα κάρα, ολόχρυσα κι αυτά, έλαμπαν μες στις κυκλικές αντάβγες των τροχών τους σαν ένδοξα άρματα από τους αρχαίους ελληνικούς αγώνες που εδώ σταμάτησαν και που από εδώ πάλι θα ξανάρχιζαν. Κοιτάξτε να δείτε πώς. Τον ποιητή που έχει ταλέντο, που έχει καρδιά, που έχει απλή καρδιά, που μιλάει και στους απλούς, τον φωτίζει και ανεβάζει το ταλέντο του, η παιδεία του. Το τη μελέτησε. Ξέρει τα αρχαία, τις παραστάσεις. Αυτό, όλα όσα λέει, είναι σωστά, πράγματι, της αρχαιοελληνικής παραδόσεως. Θα έλεγα, είναι τρομερή η εικονική δύναμη. Λοιπόν, κάποιος μου είπε, ότι μα τι διάλογο, ανθολογία θα κάνεις και ποίηματα θα λες από την εκπομπή. Και είπα, ποίηματα θα λέω, δηλαδή για όλα θα λέω. Γιατί τα ποίηματα λένε για όλα. Κοιτάξτε ένα ωραίο απόσπασμα, από ένα ωραίο, πολύ μεγάλο ποίημα του Ρίτσου, που δεν μπορώ να το διαβάσω όλο, δεν θα μας πάρει ώρα. Θέλω όταν έχω ένα τέταρτο ακόμα να μου κάνεις ένα νόημα εσύ που είσαι απέναντί μου. Έτσι. Γιατί δεν μπορώ να μετράω και να κοιτάω το ρολόι.
Τώρα έχω ένα δέρατο μπροστά μου. Λοιπόν, λέει ένα απόσπασμα, αλλά είναι αρκετά αυτόνομο και θα το ευχαριστηθείτε. Είναι πάντα μια γέννηση, έλεγε ο ξένος. Γιατί ο τίτλος του ποίηματος είναι «Όταν έρχεται ο ξένος». Όταν το βρείτε, να το διαβάσετε. Είναι όλο πάρα πολύ καλό. Είναι πάντα μια γέννηση, έλεγε ο ξένος. Και ο θάνατος μια πρόσθεση, όχι αφαίρεση. Τίποτα δεν χάνεται. Για τούτο οι άντρες, όταν νιώθουν το φόβο από τη δουλειά, από τη φθορά, από το κενό, από τις εφημερίδες, από τη μνήμη των πολέμων, από το τρίξιμο στις κλειδώσεις των δαχτύλων τους ή από την κραυγή του ήλιου που σφινώνεται μέσα στα κόκαλά τους, αρπάζουν τις γυναίκες όπως αρπάζουν τα κλαδιά ή τις ρίζες ενός δέντρου πάνω από τον κρεμό και ορούνται εκεί πάνω σαν να παλεύουν ή να παίζουν με το χάος. Και οι γυναίκες ξέρουν και κλείνουν τα μάτια. Δεν λένε όχι, περιμένουν. Και όταν αυτοί κοιμούνται, πάλι εκείνες αγρυπνούν. Και είναι και αυτοί παιδιά τους, όπως τα παιδιά τους. Θα τους μεγαλώσουν και αυτούς, όπως και εκείνα. Θα τους ταΐσουν με το μαστό τους, με τη σιωπή τους και με την άρνησή τους κάποτε. Θα τους ποτίσουν ξανά με τη δίψα της ένωσης και ένα πελώριο κύμα σκοτεινό, θα στρογγυλέψει την ορμή του κάτω από τα αντρικά πλευρά πανέτοιμο, να χτυπήσει κατακούτελα τα φράγματα, να συντρίψει τα φράγματα, ώσπου να σβήσει στην καθημερινή αμμουδιά, στα μικρά βότσαλα, στην κούραση, στη λησμοσύνη, δίχως πολλές φορές να βρει να χτυπήσει το βράχο, να την αχτιδοξαστικό ψηλά, σαν αντίστροφος καταράχτης μια συντριμμένης ένωση. Και πάλι οι γυναίκες, σαν να μην είδαν το χαμηλόμενο κύμα τους, θα τους αφήσουν να πλαγιάσουν, θα ασχοληθούν με τις δουλειές του σπιτιού που κρατάνε τα μάτια χαμηλωμένα, θα γονατίσουν μπροστά στη σκάφη να πιάσουν από βραδύ στο προζύμι, σαν να μην πρόσεξαν το κράνος των ανδρών που έπεσε κατά γης, θα το μαζέψουν ήσυχα κι αυτό σαν να ήταν μια πύληνη γλάστρα, θα φυτέψουν αργότερα εκεί μέσα λουλούδια, μικρά λουλούδια σπιτικά, κάτι γαλάζια λουλούδια πεντάφυλλα. Θα τους μαντάρουν πλάι στη λάμπα τα τσουράπια τους με εκείνο το υπομονετικό ξύλινο αυγό. Θα τους μαντάρουν τη χιλιοτρυπημένη εμπιστοσύνη τους. Γιατί οι άντρες πολύ περπατάνε, πολύ κουράζονται, πολύ φοβούνται, πολύ πολεμάνε και είναι λεβέντες με τα στριφτά μουστάκια τους, τις άγριες τρίχες τους, τα άγρια οργανά τους και είναι παιδιά. Και ούτε γνωρίζουν τη δύναμή τους, μονάχα από καυγάδες και παλικαριές γνωρίζουν, γιατί αυτοί δεν έμαθαν την πλήρη αναμονή μήνες και μήνες και την άλλη χρονιά. Αυτοί δεν φέρνουν με στα σπλάχνα τους τη ζωή, δεν την ταΐζουν με το σπλάχνα τους, δεν ακούνε τα βήματα του επερχόμενου μέσα τους, δεν είναι η γης, μονάχα ο σπόρος που ρίχνεται στη γης και ύστερα ο κάματος και ο ύπνος, ένας ύπνος πλατής και βαθύς, δίχως όνειρα. Τα όνειρα πάλι τα κρατάνε οι γυναίκες. Μα κάποτε ακούνε οι άντρες μες στον ύπνο τους, ακούνε τα ίδια τους τα βήματα μέσα στον ύπνο, σαν να σηκώθηκαν σε μια πομπή τα τέλεια αγάλματα, σαν να μιλούν οι πέτρες, τα ποτάμια, τα δάση. Και ο γνωρισμένος ύπνος τους περιβάλλει τη γη καθώς ο αγέρας, τη γη με τις γυναίκες, τα παιδιά, τους αιώνες, τούτος ο ύπνος. Και γίνεται η γνωριμία όλης της έκτασης του βασιλείου μας. Μια σκάλα ρηγμένη μέσα στο άπειρο, το μέγα ξύπνημα της όλης δύναμής μας μέσα σε όλο το φως. Και τότε στρέφουν οι άντρες και χαμογελάνε κυπωμένοι με τη γαλήνια στάση του κατορθωμένου, σαν να είχαν κόψει λίγο πριν πάνω στο γονατό τους ένα ποτάμι με τα δυο τους χέρια, έτσι γαλήνια, τόσο που οι γυναίκες τρομάζουν, χάνονται στην κουζίνα, θυμιάζουν κονίσματα, ετοιμάζουν φασκόμηλο και βεντούζες, καίνε μοσχοκάρφια στη φλόγα της καντήλας, ρίχνουν σταγόνες λάδι στο ποτήρι το νερό, σταυρώνουν το ψωμί και το προσκέφαλο. Μα ο ίσκιος της ξύλινης σκάλας ανεβαίνει πάνω από το ταβάνι και οι πλεξούδες στα κρεμμύδια σαλεύουν από αόρατους ανέμους σαν μπανιά καραβιών που τους παίρνουν τους άντρες τους και στα κρεμασμένα μπρίκια καθρεφτίζονται άγνωστα πρόσωπα της παλιάς φαμίλιας που επιστρέφουν. Ο σταυρός, ο χαραγμένος στο ζυμάρι ορθώνεται,
ο ασβέστης στο λάκκο της αυλής αρχίζει να κοχλάζει. Είπε την Ιλαλούνε όλη τη νύχτα, σαν να ξημερώνει 7 φορές, σαν να μην νύχτωσε καθόλου. Και τα πρόσωπα των αρσενικών, ακόμη και των πιο μικρών αγοριών, αστράφτουν μες το βράδυ γεμάτα πιτσιλιές σουβάδες. Σαν να χτίζαν ολιμερείς μια μεγάλη εκκλησία. Όλο γυμνές κολόνες και πελώρια παράθυρα, χωρίς χρωματιστά τζάμια, χωρίς εικόνες, χωρίς επιτάφιους, σε μια υψηλή λευκότητα, χωρίς σκιά, χωρίς πληγή, χωρίς θάνατο. Τι είναι? Σαν μια έξοδος από το χρόνο. Σαν καθήλωση του χρόνου. Σαν κατάργησή του από την ταχύτητα της σκέψης και της μνήμης και του ονείρου και από την υπομονή της ανθρώπινης πράξης. Είναι η ένωση, είπε, του άντρα και της γυναίκας, της σιωπής και της φωνής, της ζωής και της ποίησης. Και πια το σφύριγμα της σιγαλιάς μέσα στις κλειδαρότρυπες των σπιτιών δεν γίνεται πίσω από τις πλάτες σου, και το φύσιμα της νύχτας μες στις τρύπες των άστρων δεν είναι ένα σύνθημα για κάποιον άλλον που εσύ δεν τον βλέπεις και υπονοεί εσένα. Οι πόρτες πάνω και κάτω μένουν ορθάνυχτες. Φυσάει ολόγυρα με παρησία ο αγέρας. Καθαρίζει η ατμόσφαιρα. Τα κλειδιά χρηστεύονται από μόνα τους. Και όλος ο κάμπος, ο αρχαίος, ο χοντροκόκαλος τρέμει τα μεσάνυχτα σύγκορμος από το βουητό των γρίλων, από τις κραυγές των βατράχων, από το κρυώνισμα του γαλαξία. Το φεγγάρι που ανεβαίνει τελετουργικά από τον ορίζοντα είναι σαν τον καινούριο μουσκεμένο κουβά που ανεβάζει το αμύλιτο νερό από τον κάτω κόσμο. Προσέξτε, θα έλεγε κανείς είναι ένα υπερεαλιστικό ποίημα. Δεν είναι καθόλου υπερεαλιστικό. Μοιάζει υπερεαλιστικό. Δίνει όλες τις λεπτομέρειες της πραγματικής ζωής, της ζωής των κοινών, των απλών ανθρώπων. Του άντρα, της γυναίκας, των ανδρών, των γυναικών, των παιδιών, το σπίτι, αυτό, οι φροντίδες, τι κάνουν, τι φροντίζουν, οι γυναίκες ενώ οι άλλοι κοιμούνται, αυτοί που δουλεύουν έξω, που μαζί είναι και πολεμιστές, και αυτό και τ' άλλο. Είναι δηλαδή, σαν θα έλεγε κανείς, μια παντογνωσία, πώς λέμε πατριδογνωσία, παντογνωσία του παντός της ζωής. Ποια ζωής? Βλέπετε καμιά κομματική ζωή εδώ? Την κοινή ζωή. Τη κοινή των πολλών απλών ανθρώπων. Είναι δε ωραιότατο ποίημα. Αν διαβαστεί σωστά. Αν δεν διαβαστεί σωστά, θα μένουν κλειστά τα νοήματα. Θα λέει κανείς, τι μου λέει τώρα, τι ανακατώνει αυτό με εκείνο και με εκείνο, τι σχέση έχει αυτό με το άλλο, ο πάνω με τον κάτω κόσμο. Τι λέει? Λέει ότι δεν υπάρχει χρόνος. Λέει ότι υπάρχει ουσία της ζωής μονάχα. Ότι η ουσία αυτή δεν πεθαίνει ποτέ. Είναι η ίδια σε όλους και σε όλες τις εποχές. Αυτή είναι η μνή. Γι' αυτό είναι καλό ποίημα. Και ο ξένος, στην ανθολογία του έχουμε πλάγια, δεν είναι ένας ξένος, είναι εκείνος. Ποιος είναι ο εκείνος? Ποιος δίδαξε έτσι την αγάπη στην απλή ζωή και μαζί τη θυσία και μαζί την αγωνιστικότητα? Ο Χριστός καλέ. Αυτός είναι ο ξένος που εδίδαξε το ένωμα του κάτω με το πάνω. Αυτός δεν αναστήθηκε, λέει. Θανάτο θάνατον πατήσα. Βλέπετε, ένας καλός ποιητής δεν έχει πράγματα, δεν έχει κλειστούς χώρους. Η καρδιά του πηγαίνει σε όσα αξίζουν, σε όσα είναι ουσιαστικά για όλους. Γι' αυτό δεν χρειάζεται ειδική εκπαίδευση, ειδικότητα για να καταλάβεις την ποιήση. Φτάνει να έχεις καρδιά, φτάνει να σου διαβαστεί σωστά και την πιάνεις αμέσως. Εγώ έχω απέναντι μου τώρα δύο ανθρώπους, τεχνικούς υποτίθεται της τηλεοράσεως, πίσω από τις κάμερες, που δεν είναι η δουλειά τους, ούτε σπουδάσανε ειδικά κείμενα και φιλολογία. Τους βλέπω όμως να τους αρέσανε τα ποίηματα. Δεν κάνω λάθος. Θα μου πούνε, δεν σπουδάσανε βέβαια, αλλά το γνήσιο ποίημα δεν απευθύνεται σε σπουδασμένους. Στον άνθρωπο απευθύνεται και στην καθαρή καρδιά. Αν είναι ικανός ο ποιητής. Έτσι να το γράφει. Αυτά να γράφει. Λοιπόν, ο Ρίζος είναι καλός ποιητής. Η ώρα μας ζυγώνει να τελειώσει. Λοιπόν, ο Ρίζος είναι καλός ποιητής. Η ώρα μας ζυγώνει να τελειώσει. Εγώ, δυστυχώς, αυτά που έχω διαλέξει από το Ρίζο, θα διαβάσω μονάχα ένα.
Επειδή αγαπάω τα ζώα, μπορεί να ξεπεράσω 2-3 λεφτά, τι να κάνω. Λέγεται ένα σκυλί μέσα στη Βίαννα. Γράφει για ένα σκυλί. Αλλά είναι τρυφερή καρδιά του ποιητή, του κάθε ανθρώπου. Είχε χάσει τον κυριό του, είχε χάσει το νερό του, το σκουτέλι του, το λουρί του, τον ίσκιο του κυρίου του στο πάτωμα, τον τρόπο να κινεί την ουρά του και εκείνο τον αέρα ανάμεσα στις δύο πόρτες του διαδρόμου που έκανε ένα ρεύμα φωτεινό τις Κυριακές και ο αέρας φυσούσε το τριχωμά του σαν κάποιος να το χτένιζε. Όλα τα χάσε. Τώρα το μαλλί του πεσμένο, η ουρά του λερωμένη νεκρή, τα δύο μεγάλα σκοτεινά του μάτια τσιμπιασμένη, γυρίζει, οσμίζεται τον αέρα. Πού πήγε ο κυριός του και γιατί? Μια πελώρια απορία κρέμεται στις αυλές, στους τοίχους των σπιτιών, στους ήχους των δρόμων, όταν χτυπάει το ρολόι της αγοράς και εκείνο το σπίτι κλεισμένο. Η μάνδρα του ψηλή από πού να μπει, πώς το κλείσαν απ' έξω. Προσβλέπει με κουρασμένο φθόνο τα πουλιά. Εκείνα μπορούν και πηδούν πάνω από τη μάνδρα, ίσως και να τσιμπολογούν στην αυλή το δικό του σκουτέλι, ίσως να μπαίνουν ακόμη και στο σπίτι, από την οπή της σόμπας, από τον καπνοδόχο ή από το σπασμένο τζάμι. Οι πόρτες καρφωμένες στα βρωτά μεσανίδια. Πού πήγε ο κυριός? Μπορεί να υπάρχει και να λείπει, μπορεί να μην υπάρχει. Μέσα στο σπίτι θα είναι ολόσωμη η οσμή του κυρίου του. Γυρεύει το ορισμένο χάδι, το ορισμένο πιάτο, το ορισμένο ακόμη λάχτισμα από το ορισμένο πόδι που ήταν μόνο για αυτόν και όχι για άλλον. Και ήταν αυτό και υπήρχε. Τώρα τι είναι, πού είναι? Τώρα γυρίζει μέσα στο άσκοπο, σαν μια βρώμικη μαλλιαρή δυστυχία. Στέκει παράμερα περιμένοντας τις αυλές των άλλων σκυλιών. Κάτι να φάει από τα ξένα πιάτα, ταπεινωμένο από την ίδια του τη μήνα. Κάποτε ψάχνει τους ντενεκέδες των σκουπιδιών με επιδεικτική βουλημία ανάμεσα στα φλούδια των ροδάκινων και τα πουφάγια ζεσταμένα από τον ήλιο. Κάποτε δείχνει τα δόντια του με ένα διάφορο μίσος. Κάποτε τα λαμπρά μεσημέρια κρεμάει τη γλώσσα του άτονη σαν να κρεμάει την ψυχή του σαλιωμένη στο χείλος του γκρεμού. Κάποτε βαδίζει διψασμένο πλάι στο ριάκι χωρίς να σκύψει να πει. Κάποτε κοιτάει στο νερό τη μορφή του λυπημένο από τη μεγάλη ερημιά των ματιών του. Αν κάποιος το κοιτάξει μια στιγμή, αν απλώσει το χέρι του να του χαϊδέψει το μπλεγμένο του τρίχωμα, εκείνο γυρίζει αργά τη ράχη του και χάνεται κατά το λόγο. Ίσως να κλαίει λίγο πιο πέρα, φοβισμένο μην προδώσει τον κύριό του με το χάδι ενός άλλου, με το χάδι που το ζητάει έστω ενός άλλου. Τότε σκέφτεται το άδειο του πιάτο στην αυλή, το νίσκιο από το χέρι του κυρίου του πάνω στο τρίχωμά του και μπορεί να κλάψει μόνο για εκείνον και για τον εαυτό του. Έτσι φεύγει μέσα στη νύχτα. Πορεύεται αργά προς το θάνατο για να τον συναντήσει. Ένα δίλι παράξενο, πορτοκαλί και ρόδινο, σταμάτησε μπρος στο κλεισμένο σπίτι. Μια συντροφιά χαρούμενη κατέβηκε από τα μάξι μπρος στη μάντρα. Τα μάτια του ξανθού αγοριού μοιάζαν με του κυρίου του. Στάθηκε. Οι νέοι το κοίταξαν. Σάλεψε την ουρά του, στάθηκε. Οι νέες το χάιδεψαν. Εκείνο μάντεψε, στάθηκε. Του δέσαν στην ουρά ένα ντενέκε. Στάθηκε. Ύστερα μάκρυνε, ακούγοντας πίσω τον κρότο του ντενέκε πάνω στις πέτρες. Καθόλου λυπημένο το σκυλί, καθόλου οργισμένο με αυτή την ευτυχία της τιμωρίας για την πρώτη προδοσία του. Αυτός ο κρότος όλη του την ειλικρίνεια θα ειδοποιούσε τον κυριό του και ίσως μια μέρα να τον συναντούσε. Δεν το συνάντησες ποτέ σου αυτό το σκυλί, με τα πελώρια σκοτεινά μάτια, με το ψόφιο μαδημένο τρίχωμα να οσμίζεται τα απογέμματα τη θάλασσα, να οσμίζεται ένοχα τα ρούχα των κολυμβητών αφημένα στην αμμουδιά ή τα γδαρμένα σφάγια στα τσιγκέλια της αγοράς ή κάποτε τα διάφανα πατήματα των άστρων στον αέρα, δεν το δες? Είδες τουλάχιστον το σπίτι με τις καρφωμένες πόρτες, τη στέρνα με τα σάπια φύλλα, το ετοιμόρροπο μπαλκόνι, την ψηλή μάντρα και την πιο ψηλή σιωπή? Όταν νυχτώνει και αρχίζει να φυσάει αντιστρέφοντας τα δέντρα του κήπου με τις ρίζες του στον αέρα, σαλεύοντας απελπισμένα σαν τα μαλλιά των φαντασμάτων και ακούγεται στον απέναντι λόφο ο κρότος ντενεκέ μέσα στο δίβουλο σκοτάδι, σημαδεύοντας την πορεία του σκυλιού μέσα στη νύχτα. Δεν το συνάντησες λοιπόν εκείνο το σκυλί? Ευτυχισμένο σου λέω, με μια σιωπηλή περηφάνεια και σεμνότητα, μοναχικό και πληρωμένο, σχεδόν νέο με τρίχωμα πάλι στυλπνό ζωντανεμένο, μεταφέροντας την εικόνα του κυρίου του μέσα στα μάτια του, προβάλλοντας την εικόνα του κυρίου του πάνω στα πράγματα, αναγνωρίζοντάς τον στις πέτρες, στις κλεισμένες πόρτες, στα παράθυρα, στα φύλλα, στα βήματα των βραδινών περιπετών που μήτε το προσέχουν. Αν σας άρεσε αυτό το ποίημα, αν σας μίλησε το ποίημα που έγραψε ο Ρίτσος γιατί αγαπούσε τα ζώα, κάντε το αυτό και αν σας φαίνεται τρελό που σας το ζητάω,
το πρώτο σκυλί δρόμου που θα συναντήσετε, αγοράστε ένα κουλούρι και δώστε του να το φάει ή χαϊδέψτε το. Αγαπάει τα ζώα κανείς με την απογοήτευση από τους ανθρώπους. Και ο σκύλος είναι βέβαια το σύμβολο της πιστότητας και της καθαρής καρδιάς. Αυτό θα πει ένας καλός ποιητής. Γεια σας.